Μια ελληνική πρωτοτυπία, το παραδοσιακό περίπτερο, σύμβολο της καθημερινότητας για πολλές γενιές, τείνει να οδηγηθεί σε αφανισμό. Έχοντας περάσει από 40 κύματα, ξεκινώντας παλαιά ως προνόμιο των αναπήρων πολέμου, στο οποίο οι καταναλωτές έβρισκαν τα τελείως απαραίτητα, εξελίχθηκε μέχρι πρόσφατα σε ένα μικρό πολυκατάστημα. Όμως, οι νέες συνθήκες ζωής απομείωσαν την πελατεία και το ένα μετά το άλλο κατεβάζουν ρολά. Εκεί δώσαμε ραντεβού, πήραμε το πρώτο τηλεφώνημα. Φάγαμε τα παγωτά του καλοκαιριού και είπαμε τα πρώτα νέα. Ο λόγος για τα περίπτερα, μια πατέντα άκρος ελληνική. Σας παρακαλώ πολύ, του κυρίου Παραδαλού το σπίτι, ξέρετε που είναι? Ρε, πιάσε πινέλο. Γιατί? Κόλλα απόξω καλλιγραφία. Γραφείο πληροφοριών. Όλα ξεκίνησαν από αυτό το μικρό ξύλινο κουτάκι. Μπορεί το περίπτερο αυτό να είναι σύγχρονο, ωστόσο σκεφτείτε ότι το 1911 εδώ σε αυτό το σημείο είχε στηθεί το πρώτο περίπτερο που έφτασε στην Αθήνα. Πώς ήταν τώρα, καλή ερώτηση. Τα περισσότερα ήταν κίτρινου χρώματος, ξύλινα 70x70 εκατοστά με ένα σκέπαστρο για σκιά. Στην αρχή πουλούσαν μόνο καπνό. Γρήγορα φτάνουν στα καπνοπολία τα περιοδικά και οι εφημερίδες. Και ήταν τόσες που με το ζόρι μπορούσες να διακρίνεις το μικρό παραθυράκι με τον περίπτερα. Εφημερίδες που καθόμασταν να διαβάσουμε, γιατί δεν θέλαμε να την αγοράσουμε. Αλλά και αν την αγοράζουμε, πάλι από εκεί διαβάζαμε. Λαθραναγνώστες. Ήταν τέσσερα δοκάρια, τέσσερα μεταλλικά δοκάρια, τα οποία είχαν μια τέντα από πάνω 0,70x0,70. Φανταστείτε ότι στις 28 Οκτωβρίου 1940, όταν ήταν η μέρα κήρυξης του Ινταλικού Πολέμου, οι εφημερίδες της εποχής, το Σκρύπο, Ασύρματος, η Πρωινή και διάφορες άλλες, πραγματοποίησαν 7 εκδόσεις. Οι εφημερίδες στην εποχή εκείνη ήταν το βασικό και ίσως το μοναδικό μέσο ενημέρωσης σε μια Ελλάδα η οποία συνεχώς συνταρασσόταν από πολεμικές συγκρούσεις. Μάλιστα, τα πρώτα περίπτερα εμφανίζονται ως μορφή οικονομικής βοήθειας σε τραυματίες και ανάπηρους πολέμου. Δεν τη βλέπω. Τίποτα και μουσικές είναι αυτές. Πάρτι έχει το περίπτερο. Κάπως έτσι τοποθετούνται παντού, σε πλατείες, πάρκα και σε κάθε γειτονιά σε όλη την Ελλάδα. Περπατάμε στην Αιώλου εδώ, που κάποτε ήταν το πιο διάσημο περίπτερο της εποχής. Και συγκεκριμένα παλιά γυρνάμε στο 1934, όταν το άνοιξε ο Γιάννης Γεωργάκας, πρώτα στη Σταδίου και στη συνέχεια το μετέφερε εδώ. Άλλωστε ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε πλαϊνά και βιτρίνες, εκεί όπου μπορούσε να βρει κανείς οτιδήποτε, από στυλό μέχρι και ψαλίδια. Αυτό το εγχείρημα ήταν ο προπομπός για το πιο μεγάλο και αγαπημένο πολυκατάστημα μικρών και μεγάλων, το Μινιόν. Λέγεται. Καθώς στη δεκαετία του 50 για τηλέφωνο στο σπίτι ούτε λόγος, τα περίπτερα με τις τηλεφωνικές τους συσκευές, τα τηλέφωνα με μετρητές και αργότερα με κερματοδέκτες είναι βασικά για την επικοινωνία με συγγενείς και φίλους. Έλα, αφού σε θέλουνε. Και ποιε, δινότανε και πήγαινε στα πασούμια της και πήγαινε στο τηλέφωνο για να απαντήσεις στο τηλέφωνο. Πολλά ξυλώθηκαν, άλλα επιβίωσαν και ελάχιστα άλλαξαν όψη. Οι συνήθειες όμως έμειναν ίδιες. Να είχαν ρολό, το τραβούσε στο ρολό, έμπαινε μέσα το πρωί ο ιδιοκτήτης. Κάπως έτσι σκεφτείτε ότι ήταν τα περίπτερα της δεκαετίας του 70. Μέχρι πρότινος λειτουργούσε, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει κλείσει. Μαζί το όμως έχει πάρει και τις αναμνήσεις εκείνης της εποχής. Αναμνήσεις όμως που δεν θα σβήσουν ποτέ στο μυαλό όσων τις έζησαν.